Πολυγόλεπτη καθυστέρηση ο κύριος Θεοπέμπτου. Λίγο αργοπορημένος ο κύριος Θεοπέμπτου, δεν πειράζει. Είχαμε μια καθυστέρηση, δεν οφείλεται στον κύριο Θεοπέμπτου να το σημειώσουμε αυτό. Οφείλεται στα συναδέλφους εδώ των τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι. Τα έχει μια ρωτήση. Λοιπόν, Στέλλα, έχει μπει εντός του εκλογικού κέντρου. Πάμε να ακούσουμε φυσικό. Έχω σε ευχαριστούμε. Μόλις βγει έξω θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του. Λοιπόν, πήγε πίσω από το παραβάν ο κύριος Θεοπέμπτου, ψήφισε και πάει τώρα στην κάλπη. Λοιπόν, Στέλλα, έχει ψηφίσει ο κύριος Θεοπέμπτου. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι έξω κοντά σου για να κάνει και την δήλωσή του. Παίρνει και το εκλογικό του βιβλιάριο με τη μασκούλα του κύριος Θεοπέμπτου, με την Κύπρο επάνω. Πάει έξω και είναι κοντά σου, Στέλλα. Σε ακούμε. Θα κάνουμε τα πρώτα μηνύματα για την ημέρα από τον κύριο Θεοπέμπτου. Πρώτα, εφόσον έχουμε ακόμα τον χρόνο, θα ήθελα να καλέσω όλους να έρθουν να ψηφίσουν, γιατί το σωστό είναι όλοι να συμμετέχουμε στο δημοκρατικό σύστημα για να πάρουμε την απόφαση ήδη και να μην αφήνουμε άλλους να αποφασίζουν για εμάς. Το δεύτερο είναι απλώς ένα κάλεσμα σε οποιονδήποτε κερδίσει τις εκλογές να δώσει ιδιαίτερη σημασία στην απάλληψη και τη μείωση της διαφθοράς όσο γίνεται, να δώσει μεγάλη σημασία γιατί χρειαζόμαστε τη σημασία στις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και στη μεσαία τάξη, να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε και να διορθώσουμε όλη αυτήν την τεράστια ζημιά που έγινε στο περιβάλλον και να έχουμε επίσης και άλλη μια ακόμα έννοια γιατί έχουν εγκαταληφθεί οι καλλιτέχνες και δυσκολεύονται όσοι βγαίνουν με σύνταξη να τα βγάλουν πέρα. Βασικά, έχουμε την ανάγκη να βοηθηθούν οι αδύναμοι αυτής της κοινωνίας και οι οποίοι έχουν εγκαταληφθεί. Ευχαριστώ.